Επειδή πάρα πολλές χώρες μαστίζονται από απαγωγές και οι πρώτες στον πίνακα είναι η Κολομβία, είναι η Γουατεμάλα, είναι τέτοιες χώρες, η Βραζιλία, αλλά και η Αμερική. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο ήταν σε χαμηλή θέση. Δυστυχώς με τρεις αλλεπάλληλες απαγωγές, Χαΐτογλου, Μιλωνά, Παναγόπουλου, η Ελλάδα έχει φτάσει πολύ ψηλά. Για να χτυπηθεί λοιπόν αυτό το φαινόμενο, έχει βρεθεί ένα τσιπάκι. Ένα τσιπάκι που αν το βάλεις, θα το δείτε, είναι η πρώτη φορά που θα το δείξουμε, εάν το βάλεις κάτω από το δέρμα σου, δίνει ένα σήμα και μπορούν να σε εντοπίσουν μέσα σε 2 ώρες. Δείτε το θέμα αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τέλος στις απαγωγές με φύτευμα ανίχνευσης στο ανθρώπινο σώμα. Η νανοτεχνολογία και η ανάπτυξη της βιοηλεκτρικής γράφουν τώρα τον επίλογο στις απαγωγές ανθρώπων. Αυτή η επαναστατική μέθοδος με την τοποθέτηση στο ανθρώπινο σώμα ενός εμφυτεύματος ανίχνευσης του σημείου που βρίσκεται το άτομο με το εμφύτευμα αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την εκπομπή μας και ουσιαστικά λειτουργεί αποτρεπτικά στις όποιες ενέργειες επίδοξων απαγωγέων. Με τη μέθοδο αυτή είναι βέβαιη η ανακάλυψη των ανθρώπων που έχουν απαχθεί μέσα σε λίγες ώρες και η σύλληψη των απαγωγέων στο σημείο που έχουν κρύψει το θύμα τους. Χρησιμοποιείται ήδη από κυβερνητικές υπηρεσίες του εξωτερικού και τους τελευταίους μήνες διατίθεται στο εμπόριο. Ο ανιχνευτής GPS Tracker είναι τόσο μικρός που μπορεί να εμφυτευθεί στο σώμα κάτω από το δέρμα χωρίς πόνο και ιατρική επέμβαση. Η εμφύτευση του GPS Tracker είναι για μόνιμη χρήση. Υπάρχει όμως και εμφύτευμα για προσωρινή χρήση, διάρκειας 72 ώρων. Είναι ένας ανιχνευτής σε μέγεθος κόκκου ρυζιού που ενδιαφερόμενος το παίρνει από το στόμα, δηλαδή σαν ένα χάπι. Με αυτή τη μέθοδο των ανιχνευτών μέσα στο σώμα, ένας άνθρωπος που έχει απαχθεί ή τραυματιστεί και δεν μπορεί να αντιδράσει, εντοπίζεται σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και με απόλυτη ακρίβεια 2 μέτρων από το σημείο που βρίσκεται. Ο μικρός αυτός πομπός που έχει εμφυτευθεί στο ανθρώπινο σώμα στέλνει συνεχώς ένα σήμα που μέσω δορυφόρου αποστέλλεται σε ένα βίντεο δέκτη που αποκαλύπτει το ακριβές σημείο που βρίσκεται ο αναζητούμενος άνθρωπος. Η χρήση του εμφυτεύματος είναι συνδεδεμένη με ασφαλή ιστοσελίδα του ίντερνετ, η οποία δίνει όλα τα στοιχεία στην ομάδα που αναζητά τον χρήστη του εμφυτεύματος. Τώρα, με την νανοτεχνολογία και την ανάπτυξη της βιοηλεκτρικής, τα ερευνητικά εργαστήρια σε Γερμανία και Αμερική δημιούργησαν μια ελάχιστη σε μέγεθος συσκευή πομπό μέσα στο σώμα του ανθρώπου, η οποία επαναφορτίζεται ηλεκτρικά για να λειτουργεί χρησιμοποιώντας την βιοηλεκτρική ενέργεια του φέροντος στη συσκευή. Εφόσον όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων τους, η συσκευή με ασφάλεια αποκομίζει ενέργεια από αυτή την ανεξάρτητη πηγή. Η συσκευή κάνει ένα ακόμα βήμα πιο πέρα στην τεχνολογία μέσω ανίχνευσης GPS εξαιτίας των προηγμένων οπτικών και ηχητικών χαρακτηριστικών παρακολούθησης. Μέσω των 2 αισθητήρων, οι οποίοι με έξυπνο τρόπο προσκολώνται στις νευρικές απολήξεις σε βασικές περιοχές του σώματος, η συσκευή μπορεί να δει και να ακούσει τι νιώθει το υποκείμενο. Η πατενταρισμένη τεχνολογία που ανέπτυξε η εταιρεία Voss Mauser επιτρέπει στη συσκευή να λαμβάνει ηλεκτρικούς παλμούς από το οπτικό νεύρο και το εσωτερικό αυτή και να τους μεταφέρει αυτούς τους παλμούς μέσω δεδομένων τα οποία στη συνέχεια ερμηνεύονται από τους ηλεκτρονικούς διακομιστές σε ήχο και βίντεο εικόνες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρατηρητές να ανιχνεύουν το υποκείμενο οπουδήποτε βρίσκεται στον κόσμο.